Να βάλουμε όμως λίγο στην κουβέντα μας και τον Παντελή. Παντελή, μήπως εσύ έχεις περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη διπλωματική πρωτοβουλία του Ισραήλ χθες και τις συναντήσεις που είχε και τη συνομιλία που είχε μετά με τον Σόλτς? Ακριβώς. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ πέταξε χθες τη νύχτα στη Μόσχα. Είχε συνάντηση με τον κύριο Πούτιν και κατόπιν, ξημερώματα, ήρθε στο Βερολίνο, όπου συνάντησε τον καγκελάριο Σόλτς. Σύμφωνα με την ενημέρωση της καγκελαρίας, η συνάντηση αυτή κράτησε 90 λεπτά. Ο κύριος Μπένετ ενημέρωσε τον κύριο Σόλτς για το τι του είπε ο Πούτιν στη Μόσχα. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι συμφώνησαν οι δύο ηγέτες, ο Μπένετ και ο Σόλτς, ότι στόχος είναι να σταματήσουν τώρα τον πόλεμο. Ότι πρέπει άμεσα να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, τουλάχιστον μία εκεχηρία που μπορεί να κρατήσει. Ο κύριος Μπένετ πήρε τηλέφωνο και τον Ζελένσκι, τον κύριο Ζελένσκι, ενώ την αποστολή αυτή, την διαπραγματευτική, είχαν εγκρίνει και είχαν συνομιλήσει και είχαν τηλεφωνηθεί πριν και με τον Μπάιντεν και με τον Μακρόν. Άρα όλοι ήταν ενήμεροι γι' αυτό. Τώρα, γιατί έγινε στη μέση της νύχτας, φαίνεται ότι κάποιος λόγος υπήρχε, θα μπορούσε δηλαδή να το έκανε σήμερα το πρωί. Δεν το έκανε, το έκανε μέσα στη νύχτα. Πήγε Μόσχα, ήρθε Βερολίνο, ξαναγύρισε στο Τελαβίβ. Ο κύριος Μπένετ συνοδευόταν από τον Υπουργό Οικιστικής Ανάπτυξης. Γιατί ο Υπουργός Οικιστικής Ανάπτυξης είναι Εβραίος της Ουκρανίας, από το Χάρκοβο. Η οικογένειά του είναι ακόμα στο Χάρκοβο, το οποίο βομβαρδίζεται από τους Ρώσους. Οπότε μιλάει ο ίδιος ρώσικα και ήθελε να έχει μία άμεση, να είναι πολύ πιο άμεση η επαφή με τον Ρώσο πρόεδρο. Δηλαδή να μιλήσουν κατευθείαν στα ρώσικα. Γι' αυτό λέει ήταν σημαντικό ότι πήγε αυτός ο υπουργός μαζί του, ένας Εβραίος της Ουκρανίας. Και δεν ξέρουμε όμως ποια είναι τα αποτελέσματα όλα αυτά. Εγώ σας είπα ποια είναι η ανακοίνωση της καγκελαρίας. Δεν ξέρουμε αν τελικά υπήρξε ουσία σε όλο αυτό το ταξίδι, εάν κάτι έγινε ή απλά ήταν μια προσπάθεια του Ισραήλ να φέρει μια λύση. Να πούμε ότι το Ισραήλ έχει αρκετά καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Υπάρχουν κάποια προβλήματα λόγω του πολέμου στη Συρία, αλλά γενικότερα υπάρχουν αρκετές... Πάντως φαίνεται, Παντελή, να είναι η πρώτη σοβαρή και στιβαρή διπλωματική προσπάθεια για να έρθουν κοντά όλες οι πλευρές, έτσι, αυτό το που θέμα είναι αν έγινε αποτέλεσμα. Κάτι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρουμε. Πάντως λένε εδώ τα σχόλια ότι για να γίνει μέσα στη νύχτα κάποιο λόγο, κάτι σοβαρό υπήρχε. Και η σύνθεση των συνομιλιών, Παντελή, παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Δηλαδή και συνομίλησε με τον κύριο Πούτιν και με τον κύριο Σόλτς, μίλησε με τον Ζελένσκι, το ήξερε και η Αμερική. Μίλησε με τον Μπάιντεν, μίλησε με τον Μακρόν, ναι. Θα το δούμε τώρα εάν υπάρχει κάποια... βγει κάτι από αυτό. Να σας πω μερικές έτσι μικρές ειδήσεις. Η Υπουργός Εσωτερικών, η κυρία Φρέιζερ, είπε ότι όσοι έρχονται από την Ουκρανία θα παίρνουν άσυλο στην Γερμανία, ανεξάρτητα αν έχουν ουκρανικό διαβατήριο ή όχι, γιατί μαζί με όλους με τους Ουκρανούς έρχονται και πολλοί πολίτες τρίτων χωρών που ζούσαν στην Ουκρανία, όπως Ινδοί, πολίτες από την Αφρική, οι οποίοι σπούδαζαν εκεί και είχαν πρόβλημα να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι όλοι όσοι έρχονται από την Ουκρανία, ανεξάρτητα αν είναι Ουκρανοί ή όχι, θα παίρνουν άσυλο και θα γίνονται δεκτοί στην Γερμανία. Να σας πω ότι χθες το βράδυ, αργά τη νύχτα, μεταδώσαμε μια είδηση η οποία έχει κάνει πολύ εντύπωση αυτές τις ώρες και αναμεταδίδεται και από φιλανδικά και από βρετανικά και από γαλλικά και από γερμανικά μέσα. Χθες το βράδυ το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο NTB μετέδωσε ένα ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο χιλιάδες Ρώσοι πολίτες από την Αγία Πετρούπολη φεύγουν με το τρένο και πηγαίνουν στο Ελσίνκι καθημερινά. Το τρένο αυτό δεν έχει πια εισιτήρια. Έχουν προπολιθεί όλα τα εισιτήρια για τις επόμενες ημέρες και εγκαταλείπουν την πατρίδα τους. Φεύγουν, πηγαίνουν στη Φιλανδία, καθώς λέει πολλοί από αυτούς δηλώνουν ότι φοβούνται την κήρυξη στρατιωτικού νόμου στη Ρωσία ή το κλείσιμο των συνόρων. Άρα προσωρινά χιλιάδες Ρώσοι, η κοντινότερο δυτικό μέρος το οποίο μπορεί να πάνε σχετικά εύκολα είναι το Ελσίνκι της Φιλανδίας, ταξιδεύουν προς τα εκεί περιμένοντας να δουν τις εξελίξεις. Σήμερα το αναφέρουν έντονα και τα φιλανδικά μέσα ενημέρωσης
ότι χιλιάδες Ρώσοι πολίτες φτάνουν στο Ελσίνκι. Τώρα επίσης να πούμε ότι δύο δηλώσεις που έβλεπα προηγουμένως έτσι για να δούμε τι σκέφτονται εδώ. Ο διοικητής του στρατού Ξηράς, ο Ραντ Πίλε, λέει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποκλιμάκωση. Δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες για αποκλιμάκωση. Τώρα ο Πούτιν θέλει οπωσδήποτε να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και θα χτυπήσει πάρα πολύ άγρια με όλη τη δύναμη του πυρός που διαθέτει ο ρωσικός στρατός. Ο διοικητής Τίλε λέει αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε όλο και πιο πολλούς θανάτους αμάχων και πληθυσμού. Επίσης να σας πω, δεν είναι και τόσο αισιόδοξος ο Γερμανός διοικητής ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση, ενώ ο πολιτιολόγος, διεθνολόγος Ιωάννης Βάρβικ δηλώνει στο NTV, είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου του Χάλε, ότι συζητιέται σε περίπτωση που η Ρωσία καταφέρει και καταλάβει το Κίεβο και εκδιώξει την κυβέρνηση και καταστήσει κυβέρνηση μαριονέτες στην Ουκρανία, υπάρχει περίπτωση και συζητιέται σοβαρά να δημιουργηθεί εξόριστη κυβέρνηση με έδρα το Βερολίνο ή τη Βαρσοβία. Αυτό έχει ξαναακουστεί και μάλιστα... Είχε ξαναακουστεί στην αρχή του πολέμου, Παντελή. Ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εδώ στο Βερολίνο. Θα του δώσουμε άσυλο Ζελένσκι, μπορεί να γίνει. Και είπε ότι δεν ξέρουμε, δεν έχουμε κάποιο τέτοιο αίτημα. Όταν μας το ζητήσουν θα το δούμε. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να... Οπότε ο καθηγητής και αυτός λέει ότι ακούγεται πολύ έντονα η δημιουργία κυβέρνησης εξόριστης Βερολίνο ή Βαρσοβία σε περίπτωση που τελικά η Ρωσία ολοκληρώσει τα σχέδιά της και καταστήσει μια φιλορωσική κυβέρνηση στην Ουκρανία. Μάλιστα.